Κάλια μου, Γιάννα μου, πώς θα σου φαινόταν αν εκεί που καθόσουν στον καναπέ χάλαρη, ξαφνικά έκανες ένα ταξίδι στο σινικό τείχος ή μια αποστολή στον Άρη ή roller coaster σε ένα νησί. Α, κάτσε, κάτσε, ξέρω τι λες. Η εικονική πραγματικότητα είναι αυτό. Γιατί ο Σάκης Τανιμανίδης και ο Μίλτος Καμπουρίδης στο δεύτερο όροφο του The Mall of Athens θα μας ταξιδέψουν σε άλλη διάσταση. Θα σε ταξιδέψουν, γιατί εγώ δεν θα το κάνω. Θα το κάνεις. Δεν θα το κάνω. Είμαι εγώ μαζί σου, πάμε. Όχι. Γεια σου φίλη μου, είμαι έτοιμη. Η Κάλια δεν ξέρω όμως. Δεν είμαι. Ποτέ δεν θα είμαι νομίζω για αυτό το πράγμα. Είσαι θαλασσόλικος. Θα το αντέξω νομίζεις. Βέβαια θα το αντέξεις. Λοιπόν, είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Ναι και εγώ. Για τη νέα μας περιπέτεια με την Κάλια. Άντε ξεκινήστε να τελειώνουμε, δεν μπορώ. Wow. Δεν έπρεπε να είχα φάει. Παραγία μου. Πολύ καλή θέση αυτή, μπράβο. Τι εννοεί καλό ταξίδι. Θα πέσουμε κι άλλο, παιδεύω. Πύραυλος. Έλα, ναι, ναι. Γιάννα, τι μου λέτε. Δεν θα πάω ποτέ στο σινικό τείχο. Ότι θα πέσουμε μέσα στη θάλασσα, το νιώθω. Αχ, δεν τη θυμάμαι τη διαδρομή, πρέπει να την ξανακάνω. Τι λέει. Υπέροχο. Δεν γίνεται μη σου αρέσει αυτό. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Roller coaster. Νερό. Και αποστολή στον Άρη. Κομπρέσες. Σου έχω εδώ να μπω. Δραμαμίνι. Δεν θέλω, δεν θέλω. Τώρα είμαστε χαλαρά. Πάμε Άρη, θα δούμε τι παίζει εκεί. Όχι, 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 όχι. Ήταν πολύ χαλαρό για μένα. Που κάνεις αέρα, παιδί μου, εδώ είμαι. Γεια σας, χάρηκα. Λοιπόν, η Κάλια μπορεί να με εγκατέλειψε, αλλά εγώ βαστάω γερά. Μου έλειπε η Κάλια, τα αγγελικά της εφέ. Και όσοι ζήλεψαν τώρα και θέλουν και αυτοί να έρθουν να ζήσουν μια τέτοια εμπειρία. Όσοι θέλουν, λοιπόν, μπορούν να έρθουν εδώ για να απολαύσουν μια μοναδική virtual ταξιδιωτική εμπειρία, όπως εμείς. Και επίσης έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα ταξίδια που διοργανώνει το World Party Traveler. Επίσης, θα πάρουν μια εικονική γεύση από το Museum of Illusions Athens και θα είναι οι πρώτοι που θα μάθουν και θα γνωρίσουν το Aerodium Athens, τον πρώτο ξενοδοχείο ελεύθερης πτώσης που σύντομα θα προσγειωθεί. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όλο αυτό θα καταγραφεί σε βίντεο clip, το οποίο είναι βίντεο 5 δευτερολέπτων που θα γίνει φωτογραφίες. Πώς νιώθεις? Φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες που άμα το κάνεις έτσι το βιβλιαράκι, είναι σαν να μας βλέπεις σε βίντεο. Έτσι. Back to reality τώρα. Αντίο virtuality.